Λοιπόν, βάζει και ο Πειραιάς και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον Δήμαρχο τη πόλη, τον κύριο Μόραλη. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα και λόγω του μπήκαμε στον κύριο να πούμε και χρόνια πολλά και εσά και στου ακροατέ μα. Βεβαίως, να είμαστε καλά. Πείτε μα λίγο για να δώσουμε έτσι και ένα λίγο γιορτινό χρώμα στην εκπομπή και στα RGNA συνολικά. Ο Πειραιάς μπαίνει σε ρυθμού Χριστουγέννων. Σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε ότι θα φωταγωγηθεί το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τι εκπλήξει πρέπει να περιμένουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτε τη πόλη σα? Ναι, νομίζω έχουμε καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για αυτό το μήνα μέχρι τι αρχέ του Γενάρη, θα λέγαμε, μέχρι τα φώτα. Με πολλές δράσεις. Πράγματι, σήμερα ξεκινάμε ανάβουμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο, μαζί με τη Φιλαρμονική μας, το πρότυπο μουσικό κέντρο του Πειραιά και τη χοροδία των εκπαιδευτηρίων της ΕΡΑ από την Πειραιά, όπως το κάναμε και πέρσι. Και νομίζω πολύ καλό στις 7.30 ώρα να είναι ο κόσμος εκεί. Είναι ωραία δρόμενα από μικρά παιδιά αλλά και μεγαλύτερους. Όπως έχω ξαναπεί, έχουμε καταδείξει ένα πρόβλημα με σεμνότητα, χωρίς υπερβολές, με σεβασμό στην οικονομική κατάσταση και της χώρας και του Δήμου και των Δημοτών. Θεωρώ ότι να πετυχούνται εκατομμύρια ή 100.000 ευρώ. Έτσι για φαντασμαχωρικά πράγματα, αφήνουμε ότι υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Άρα στολίζουμε το δέντρο μας. Έχουμε μια συναυλία μετά στην Τρούμπα στις 9 η ώρα με ένα συγκρότημα του Τρεκ, το Πίγαλη και μια DJ, τη Ρανία Κωστάκη, μια γνωστή DJ. Θα έχουμε τον Δημήτρη Μάρκο στην παρουσίαση του δέντρου μαζί μας, που είναι φίλος και έρχεται φιλοδοξία και μας βοηθάει σε όλα αυτά. Έχουμε 4 χριστουγεννιάτικα πάρκα στην Πηγάδα, στην πλατεία Κοραή, στην πλατεία Κανάρια, αλλά και η Ιζέα έχει κάνει. 4 διαφορετικά πάρκα. Αυτά είναι για τα παιδιά ή είναι για μικρού παιδιά? Είναι για τα παιδιά κυρίως. Εντάξει, ναι. Και οι μεγάλοι γινόμαστε παιδιά τα Χριστούγεννα όσο μπορούμε, αλλά κυρίως είναι για τα παιδιά για να είμαστε παιδιά. Έχουμε τακτικές επισκέψεις φιλαρμονικής σε όλη την πόλη που θα παίζει καθημερινά σε διάφορα γειτονιές της πόλης του Πειραιά. Έχουμε τη δικιά σας των παραπολιτικών, την γιορτή στο ΣΕΦ. Που το κάνετε για να ενισχύσετε την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και είναι πολύ σημαντικό ότι εκεί είναι 23-12. Έχουμε συναυλίες στη διάρκεια όλου του μήνα αυτού σε άλλα μέρη. Έχουμε θεατρικά στο Κουσταράκο στα Καμίνια, έχουμε θεατρικά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έχουμε διάφορα μικρά δρόμενα στην Πηγάδα, στην Σωτήριος και σε άλλα μέρη του Πειραιά και στα Καμίνια και στο Φάληρο, μικρά ή μεγαλύτερα δρόμενα. Έχουμε το Σάντε Ραν για πρώτη φορά, πολύ είναι και ο Βασίλης θα τρέξουν μέσα στην πόλη. Αυτό πότε είναι? Το βλέπουμε στα Χανιά κάθε χρόνο και να πολύ ωραία. Το ετοιμάζουμε πραγματικά πρώτη φορά. Εμείς φέτος είναι Κυριακή 22 Δεκεμβρίου. 22 Δεκεμβρίου, άρα πρέπει να βρούμε μια στολή Αγιοβασίλη, να τη βάλουμε και να τρέξουμε. Έτσι ακριβώς. Ναι. Νομίζω συμμετοχή είναι. Σε όλα αυτά να ξέρετε, κύριε Πασμίζο, όμως το ξέρετε καλά, η συμμετοχή μετράει. Ναι. Ό,τι και να κάνει ο Δήμος, νομίζω αυτό που έχει σημασία είναι να έχει πολύ το άλλο κέφι και την διάθεση να έρθει να συμμετέχει σε δηλώσεις. Μια δήλωση για ένα δρόμενο επιτυχημένο όταν ο κόσμος συμμετέχει. Όσο καλό οργανωμένο να είναι, όσο προσπάθεια να κάνουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή, το πάνε είναι να έρθει ο κόσμος, να το αγκαλιάσει όλο αυτό το μήνα τις εκδηλώσεις μας και να περάσουμε μέσα στα προβλήματα που αναφέρατε πριν και για τη χώρα αλλά και για το καθένα μας χωριστά, να περάσουμε ένα μήνα, ένα 20ήμερο με χαμόγελα, με αγάπη, με προσφορά στον συνάνθρωπο. Κάνουμε και διάφορα πράγματα για να βοηθήσουμε και τις άστοχες στο λιμάνι, όπως κάνουμε κάθε χρόνο το γέμμα, αυτό που κάνουμε στο λιμάνι την ΚΟΔΕΠ. Εκεί πείτε μας λίγο σε αυτά, πώς μπορεί να βοηθήσει ο κόσμος, άμα θέλει κάποιος. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι και μια γιορτή προσφοράς, μην το ξεχνάμε. Πώς μπορεί να προσφέρει? Δεν μπορώ να αναλύσω τώρα 14 σελίδες πρόγραμμα μπροστά μου. Ωραία, στο site του Δήμου Πειραιά. Ωραία. Να δείτε τις εκδηλώσεις και για να συμμετέχει η διασκεδάστρια και για να συμμετέχει βοηθότητα. Νομίζω είναι ένα από τα μηνύματα του Χριστουγέννου να βοηθάμε τον συνάνθρωπο. Το κάνουμε στο Δήμο του Πειραιά όλοι μαζί, η Δημοτική Αρχή, η Μητρόπολη, ο Ολυμπιακός μας, οι έμποροι, τα επιμελητήρια. Οι επιστημονικοί σύλλογοι, όλη η περιφέρεια σίγουρα, νομίζω όλοι μαζί σε αυτές τις γιορτές ή σε κάθε γιορτή γινόμαστε ένα και προσπαθούμε να την ίδια να διασκεδάσουμε και να μοιράσουμε τα χαμόγελα, αλλά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, βέβαια. Άρα κρατάω ότι καταρχάς σήμερα είναι 7.30 ώρα στο προάβλιο του Δημοτικού Θεατρού. Ακριβώς, ανάβουμε το δέντρο και μετά ακολουθεί 9 η ώρα η συναυλία στην Μεραρχία στην Τρούμπα. Ο καιρός μάλλον δείχνει ότι μας βοηθάει, γιατί είχαμε και αυτή την ανασφάλεια ότι ο Δεκέμβριο μήνα πάντα φοβάσει και για το πεδίο αλλά και την προοχή. Τουλάχιστον σήμερα δεν θα έχουμε βοηθεί από την Ελλάδα. Θα έχουμε το τσίρκο Κατσιβάτσε στην πλατεία Πηγάδα, α πούμε και αυτό πολύ σημαντικό για παιδιά. Θα έχουμε εκδηλώσει το Δημοτικό Κολυμπητήριο του Ανδρέα Γαρίφαλο. Είναι πολλά τώρα, μην σας τα νομίζω. Θα κουράσω να τα αναφέρω ένα. Όχι επενδεικτικά, γιατί θέλει να ξέρει και ο κόσμος. Και ο Πειραιάς να ξέρει και. Να μπουν στο site του Δήμου, να τα δουν και να κάνουν τις εκλογές τους. Και ακριβώς, νομίζω δεν είναι και μόνο και οι Πειραιώτες, θα έρχονται και από άλλα μέρη της Αττικής στον Πειραιά. Είναι μια ωραία ευκαιρία. Ακριβώς, ούτω είναι μια βόλτα είτε για την εστίαση, για την γαστρονομία μας. Νομίζω να συνδυάσουμε και βόλτες στα Χριστούγεννα πάρκα και τις εκλογές τις οποίες έχουμε. Αυτό είναι το νόημα, αυτό επιχειρούμε και νομίζω θα έχουμε ένα ωραίο ευχάριστο. Και είναι σημαντικό αυτό που είπατε για την προσφορά. Θέλω να τονίσω και εγώ στον κόσμο μας ακούει να μπει στο site του Δήμου Πειραιά που είπατε, να δει πώς και σε ποια σημεία και με ποιο τρόπο μπορεί να προσφέρει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πράγματα Χριστούγεννα, μια γιορτή αγάπης και προσφοράς. Χθες είχαμε και βραβευθήκατε κιόλα ω ο κ. Σταθμό, ο κ. Τζένο παρέλαβε το βραβείο από τον Μητροπολίτη, τον
δουλειά, σε μια συναυλία για τη φτώχεια που έγινε χθες στο θέατρο, σε ένα κατάμεστο θέατρο, όπου έγιναν και βραδέψεις για όσους βοηθούν και τη Δημετρόπολη και μέσω αυτής την κοινωνία μας. Βραστήκαν σημαντικοί φορείς της πόλης, το Εμπορικό Δημοκρατικό Πλημμυντήριο, Ολυμπιακός, τα παραπολιτικά. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει πετύχει, νομίζω, ο Πειραιάς είναι να είμαστε όλοι μαζί, ανεξάρτητα άλλων διαφορών ή διαφορετικών απόψεων, στα θέματα της προσφοράς και της βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας. Είμαστε ένα όλοι μαζί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το είχαμε αποδείξει και κατά την παραμονή των προσφύγων τότε, αν θυμάστε, 6 μήνες στο θέμα του Πειραιά. Αλλά και με κάθε ευκαιρία νομίζω ότι γινόμαστε όλοι ένα και καταφέρνουμε να παρέχουμε την βοήθεια που μπορούμε. Φυσικά, μακάρι να είχαν περισσότερες δυνατότητες ως δήμος οικονομικές ή άλλες, να προσφέραμε ακόμα περισσότερα. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε τουλάχιστον το παλεύουμε και όλοι μαζί έχουμε ένα θετικό καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μόρολη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Για την συνομιλία και για όλα. 7.30 το απόγευμα το ραντεβού στην πλατεία.